Ο Ηλίας μας μίλησε για την κριτική που έχει δεχτεί, για τα δοκιμαστικά που έχει κάνει. Κριτική χωρίς να τον έχουν δει εντωμεταξύ τον άνθρωπο. Έτσι ακριβώς. Μας μιλάει για αυτή την πρεμιέρα, το πόσο ανυπομονεί και βέβαια στεκόμαστε στην έναρξη της κουβέντας μας, στην επιστροφή του Μεγάλου Παζαριού και στην ιστορία που έχει γράψει στο παρελθόν και το όνομα αυτού φέρει τον Αντρέα Μικρούτσικο. Για να δούμε και θέλουμε τι λέει ο Ηλίας για τον Αντρέα. Θέλω να δώσετε και το πιο καλό σας συνεπρόσωπο και την πιο δυνατή σας φωνή για την κάμερα τη Σούπερ Κατερίνα που είναι εδώ σήμερα, παρακαλώ, δώστε! Το Μεγάλο Παζάρι κάνει πρεμιέρα σήμερα στον Αλφα. Αποκλειστικά η κάμερα της Σούπερ Κατερίνα βρίσκεται στο πλατό του Μεγάλου Παζαριού. Καλώς ήρθες στο πλατό μας, καλώς ήρθατε στο πλατό, στο πιο μεγάλο παζάρι. Είναι η πρώτη φορά που δίνω συνέντευξη μέσα στο πλατό, ελπίζω να μου φέρετε γούρι. Να σου ευχηθώ ολόψυχα και εγώ και όλη μας η ομάδα καλή επιτυχία. Μαθαίνω ότι τα γυρίσματα που έχετε κάνει μέχρι στιγμής πάνε πάρα πολύ καλά. Ένα τεράστιο χαμόγελο είναι σχηματισμένο στο πρόσωπό μου. Περνάω καταπληκτικά στα γυρίσματα. Συνεργάτης της εκπομπής μας, που είναι και τιμή μας, είναι ο Αντρέας Μικρούτσικος, που είναι ο άνθρωπος που έβγαλε αυτό το παιχνίδι, το παρουσίασε πριν από πολλά χρόνια με τεράστια επιτυχία. Έχω τεράστιο σεβασμό στο πρόσωπο και στο όνομα του Ανδρέα Μικρούτσικου, όχι μόνο για το Μεγάλο Παζάρι που παρουσίασε με τεράστια επιτυχία επί σειρά ετών και που είναι συνδυασμένο με το όνομά του, αλλά και για όλη του την τηλεοπτική πορεία. Είναι ένας άνθρωπος δάσκαλος για όλους εμάς που ασχολούμαστε ή θέλουμε, όπως εγώ, να ασχοληθούμε με την τηλεόραση. Μόνο χαρά και τιμή αισθάνομαι για αυτή τη διαδοχή, αν μπορείς να το πεις έτσι. Συμβουλές τυχόν του Ανδρέα Μικρούτσικου που δεν έχει τύχει ακόμα να βρεθούμε, προς εμένα θα ήταν κάτι παραπάνω από ευπρόσδεκτες. Καλοδεχούμενη κριτική, γιατί τώρα που ξεκινάς μπορεί κάποιοι να σε περιμένουν και στη γωνία. Πάντα κάποιοι σε περιμένουν στη γωνία. Όταν κάνεις μια δουλειά που εμπεριέχει την έκθεση, γιατί εγώ 20 χρόνια τώρα κάνω μια δουλειά που εκτίθομαι, μπορεί όχι αυτή, αλλά και η δουλειά του τραγουδιστή αυτό έχει. Όλοι κρινόμαστε από το αποτέλεσμα στο τέλος της ημέρας. Αν το πρόσημο είναι θετικό, θα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος.